Γεια σας όμορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι καλά. Η αλήθεια είναι ότι όσο προχωράμε στην απελευθέρωση και θα δούμε πάλι τους φίλους μου, τους φίλους σας, γενικά θα αλληλοδεραβεριστούμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το αίσθημα, θα σταματήσουν τα μηνύματα. Όντως πέρασε όλο αυτό, όντως τώρα είναι καλό αυτό να γίνει. Ναι μεν, αλλά. Λοιπόν, να μην μακρηγορούμε, όπως βλέπετε σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε και θα σας πω τα αγαπημένα του μήνα, του μηνών. Έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω αγαπημένα και σκέφτηκα έτσι και ύστερα από την δημοσκόπηση που σας είχα βάλει, τι θέλετε, faves, αγαπημένα, empties ή fail. Αρχικά διαλέξατε τα αγαπημένα. Έχω να σας πω ότι πριν πέσει το intro, αν δεν έχεις κάνει ακόμα εγγραφή στο κανάλι μου, να κάνεις εγγραφή, να μην ξεχνάς να χτυπάς και το κουδουνάκι για να σου έρχονται όλα τα βίντεο από την Μπέλα Μέρη και να με ακολουθείς στα social media, γιατί καθημερινά τσαλακώνομαι, κάνουμε πάρα πολλούς διαγωνισμούς, γενικά γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο θεματάκι, οπότε έχω να σου πω, πριν αρχίσω και πριν πέσει το intro, ότι σε αυτό το βίντεο δεν έχει πολύ καλλιτικό, μόνο δύο προϊόντα έχω ξεχωρίσει. Και ο λόγος αυτός είναι γιατί απλά δεν πρόλαβα να πάω να πάρω κάποιο καλλιτικό ώστε να το δοκιμάσω, να σου πω τι και πώς και τι. Το μόνο που ουσιαστικά προτεραιότητα ήταν αυτά που αγόραζα ήταν μόνο προϊόντα για το skin care, γιατί όσο να έχω μια δυναμία στην περιποίηση του προσώπου, οπότε όταν πήγαινα για τα βασικά να αγοράσω γάλατα, λαχανικά και αυτά, τσουκουτσούκου έπαιρνα και κάτι αυτά. Οπότε ας πέσει το intro. Ας αρχίσουμε που λέτε με μία λοσιόν, την οποία όταν πρωτοδοκίμασα, κατευθείαν κατάλαβα ότι αυτό είναι για μένα. Η αλήθεια είναι ότι είχα κολλήσει με την λοσιόν της L'Oréal, αλλά με το που μου είπε μία συνδρομήτρια ότι έχει αλκοόλ, ξύνησα. Η συγκεκριμένη δεν έχει αλκοόλ, μυρίζει θυμάρι, είναι τονωτική, δροσίζει το πρόσωπο, κατευθείαν επαναφέρει το pH από όταν γίνεται ένας σωστός καθαρισμός με καθαριστικό προσώπου. Η μυρωδιά τα σπάει, αν σας αρέσει το θυμάρι, είναι φανταστική. Το μόνο έτσι κακό, μπορώ να σου πω ότι είναι πάρα πολύ μικρό το μπουκάλι, δηλαδή θα το ήθελα λίγο πιο πολύ για τα λεφτά, αλλά δεν με χαλάει 100% γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η ευεργετική ιδιότητα η οποία μου προσφέρει και εκείνη την ώρα θέλω να τονώσει την επιδερμίδα μου. Επόμενο προϊόν το οποίο με συνεπήρε και έτσι το αγάπησα είναι ένα σαπούνο σκραπ, σας το είχα δείξει και στο Instagram, ένα σαπούνο σκραπ από την Be Beauty and Herbal. Μιλάμε για ένα σκραπ το οποίο είναι και για σώμα αλλά και για πρόσωπο. Έχει απίστευτο χρώμα, κοίταξε να δεις, είναι σαν, αυτά πώς λέγονται, σαν πολύτιμος λίθος. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς να σου πω τη συγκεκριμένη τη λέξη, από μη αρχίζει. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι ενώ είναι σαπούνι, δεν ξηραίνει την επιδερμίδα, αλλά την ενυδατώνει. Μιλάμε για ένα σκραπ το οποίο μυρίζει τσιχλόφουσκα, κάθε φορά που το ανοίγω μου έρχεται να το φάω. Δεν υπάρχει. Καθαρίζει σε βάθος και είναι για κάθε τύπο επιδερμίδας. Καθαρίζει σε βάθος και το σώμα αλλά και το πρόσωπο. Εν τω μεταξύ, όταν έρχεται και σε επαφή με το νερό, κάνει αφρό, αφού είναι ένα σαπούνο σκραμπ. Το έχω αγαπήσει, είναι φανταστικό. Το επόμενο προϊόν που το έχω αγαπήσει και η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να το αγαπήσω, γιατί εγώ είμαι παιδί της Dove, όπως σας έχω πει και σε παλιότερα βίντεο, είναι ότι έχω αγαπήσει αυτό εδώ πέρα το αποσμητικό, το οποίο είναι από Rexona. Εκείνη την ώρα που το βάζεις αισθάνεσαι όντως μια φρεσκάδα, αφού βέβαια έχεις κάνει μπάνιο, το ξαναλέω, μία φρεσκάδα, ένα φρεσέαρ, καταλαβαίνεις ρε παιδί μου ότι εκείνη την ώρα θα μας κοβαλάς. Πάρα πάρα πολύ δυνατό. Εγώ η αλήθεια είναι ότι προτιμώ αυτά που κάνουν ευσύ τους, τα σπρέι και όχι τα ρολ. Δεν μου αρέσουν καθόλου γιατί τα ρολ νομίζω ότι λεκιάζουν και τα ρούχα. Αυτό το συγκεκριμένο είναι ενυδατικό, δηλαδή σου προσφέρει έτσι και μια ενυδάτωση. Τώρα όσον αφορά στη δική μου τη μασχάλη, τι καταλαβαίνω έτσι. Λοιπόν, μετά το ξύρισμα δεν τσούζει καθόλου. Πάλι καλά. Γενικά, εγώ σας λέω, ήρθα από σπόντα αυτό. Απλά ήταν σε προσφορά, ένα και ένα δώρο. Το λέω, άντε μωρέ, ας κάνω μια αλλαγή από τον Dove. Έχω ενθουσιαστεί. Το επόμενο προϊόν που έτσι το έχω αγαπήσει είναι για το after μετά το μπάνιο. Από την σειρά της Dallol με τα καινούργια γαλακτώματα. Ένα body milk το οποίο, παιδιά,
Δεν το συζητάω. Ήταν τρία που σας είχα κάνει και διαγωνισμό στο Instagram. Εγώ γενικά είμαι κατά φάση και κατά περίοδο. Αν νομίζω ότι μου μυρίζει κάτι πιο έντονο και βαρύ, θα το αφήσω το χειμώνα. Τώρα που είναι spring, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό εδώ πέρα το συγκεκριμένο, το οποίο είναι από νταλόν, όπως σας είπα, και είναι το Hug Me. Αναδεικνύεται το εχείλισμα χαμομηλιού και καλέντουλα. Γενικά όλη η σειρά και τα τρία γαλακτώματα έχουν εχείλισμα χαμομηλιού και καλέντουλα, αλλά αυτό όμως το διακρίνει το peach, το οποίο είναι το ροδακινάκι. Μου φαίνεται λίγο white mask, δηλαδή εντάξει, όλα τα λεφτά. Θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ βολικό, γιατί έχει αυτό το applicateur. Φανταστικό, χωράει παντού, μπορείς να το πάρεις και στα ταξίδια σου, διαρκεί, ευωδιάζει, παιδιά δεν υπάρχει. Στην ίδια κατηγορία, αλλά λίγο πιο παχύρευστο, θα σου βάλω αυτό εδώ πέρα που είναι από την Aloe Plus και τώρα έχει αλλάξει ονομασία και λέγεται Aloe Colors. Παιδιά, έχω να σου πω ότι είναι ένα βούτυρο το οποίο δεν υπάρχει, θρέφει το σώμα σου, μυρίζει απίστευτα, έχει διάρκεια. Γενικά όλη αυτή η σειρά Be Lovely σε κάνει και νιώθεις καραμελένια. Τι να πω, έχει αγνό παρθένο ελαιόλαδο, έχει aloe vera, γιατί γενικά η aloe colors βασίζεται στην aloe vera, μια πίστευτη σύσταση, η οποία όπως γνωρίζεις η aloe κάνει θαύματα. Πάρα πολύ ωραίο, έχει και cacao butter μέσα, μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο είναι παχύ γιατί είναι butter. Δεν υπάρχει, μιλάμε με το που το ανοίγεις, δηλαδή εντάξει, ευωδιάζεις, παίρνεις μια τζούρα και τώρα θα πάρω κι εγώ. Με το που ανοίγεις βασικά καταλαβαίνεις με τι προϊόν έχεις να κάνεις. Αχ, Παναγίτσα μου, εντάξει, δεν υπάρχει. Και τώρα που είναι πολύ επίκυρα τα αντισηπτικά, πάλι θα μιλήσω για την ίδια εταιρεία από Aloe Colors, είναι αυτό εδώ πέρα το αντισηπτικό. Εντάξει. Όταν έπαιρνα αντισηπτικό, νόμιζα ότι είναι η κοινή μυρωδιά του αντισηπτικού. Έλα όμως που αυτή η σειρά, η Show Velvet, είναι η σειρά που μυρίζει πούδρα. Γενικά όλα τα ροζ, η ροζ σειρά μυρίζουν πούδρα, ενώ η άλλη που σου έδειξα, η Mauve, μυρίζει καραμέλα. Λοιπόν, έλα το αυτό το αντισηπτικό, φιλενάδα, που όταν το βάζεις, δεν είναι μόνο το κοινό, εντάξει, δεν είναι μόνο η μυρωδιά που σου έρχεται η αντισηπτικήλα και λες εντάξει είναι ένα κοινό, όχι. Παιδιά, μυρίζει πούδρα, δηλαδή το βρίσκεις στα σούπερ μάρκετ, εννοείται. Παναγίτσα μου, τι είναι αυτό το πράγμα, εντάξει. Δεν στο συζητάω, δεν υπάρχει. Και αφού τελειώσαμε με τα αντισηπτικά και το σώμα, ερχόμαστε λίγο παραπάνω στο πρόσωπο και έχω να σου πω ότι μετά από μεγάλο review από αυτή την εταιρεία Lavender Rose που μου στείλανε την κρέμα ματιών, έχω να σου πω ότι πρώτα απ' όλα η Lavender Rose είναι μια πάρα πολύ ωραία εταιρεία με πάρα πολύ ωραία προϊόντα, όνομα και πράγμα. Έχω να σου πω ότι αυτή εδώ πέρα η κρέμα είναι αναπλαστική και αντιρρητική, τέλος πάντων, το πιάσες από την πρώτη στιγμή τίδελ, αλλά το ξέρω ότι περίμενες να το αποδώσω καλά. Λοιπόν, μιλάμε για μία τέλος πάντων κρέμα ματιών αλλά και χιλιών, η οποία ήταν πρωτοφανές για μένα, δεν ήξερα δηλαδή ότι μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και στα χιλάκια, όμως όταν διάβασα Eyes and Lips, το κατάλαβα. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται, γιατί έχω ακούσει και έχω διαβάσει πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ξέρω ότι έχω μαύρους κύκλους. Με μία κρέμα ματιών δεν θα ζωθώ. Αυτό θέλει άλλο παπά Ευαγγέλιο για να εξουδετερωθούν. Για να εξουδετερωθούν οι μαύροι κύκλοι. Οπότε δεν περιμένω θαύματα από μία κρέμα. Έχω όμως να σου πω ότι κάθε φορά που την βάζω και το πρωί και το βράδυ και πριν το μακιγιάζ, έχω να σου πω ότι το μάτι μου και το βλέμμα μου είναι λίγο πιο ήρεμα. Αποτέλεσμα έχω δει στην ηρεμία των ματιών μου, αλλά στην απώλεια και μείωση των μαύρων κύκλων, όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω βαθιές ρητίδες για να δω και τη μείωση, γιατί υπόσχεται μείωση ρητίδων, γενικά δεν έχω ρητίδες, οπότε να σου πω ότι, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ που όταν ξυπνάω ή γενικά όταν τη χρησιμοποιώ έχω ένα ξεκούραστο βλέμμα, εγώ θα μείνω εκεί. Θα συνεχίσω τώρα με ένα σέρουμ, το οποίο είναι από την Elixir
κοσμέο, το οποίο έχει μέσα υαλουρονικό οξύ και όταν ανοίγεται και το βάζεις στο ψυγείο. Δεν είναι δηλαδή ένα σέρουμ το οποίο το ανοίγεις και το αφήνεις εκεί. Μου αρέσει πάρα πάρα πολύ και ο λόγος είναι ότι είναι ένα σέρουμ το οποίο καταλαβαίνεις ότι κάνει δουλειά. Δρά κατευθείαν, το βάζω και πριν το μακιγιάζ, εφαρμόζεται και στο πρόσωπο αλλά και στο λαιμό. Μπορείς να χρησιμοποιηθεί και στα μάτια και στα χείλη. Όντως το έχω χρησιμοποιήσει και δεν με έχει τσούξει καθόλου. Α, τώρα που λέω τσούξιμο. Στην Lavin Rose, όταν το βάζω στο κινητό βλέφαρο, με τσούζει πάρα πάρα πολύ. Αυτό είναι το μειονέκτημα. Κατά τα άλλα, είναι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ξαναέρχομαι στο νερό. Είναι ένας ορός συμπυκνωμένος, πάρα πάρα πολύ καλός. Και εγώ ουσιαστικά το χρησιμοποιώ όταν θέλω να κάνω ένα πάρα πολύ ωραίο μακιγιάζ. Καλή ώρα, σ' αρέσει το μακιγιάζ, καλά. Ψώνιο! Λοιπόν, αυτός ο ορός που λέτε είναι πολύ συμπυκνωμένος και η αλήθεια είναι ότι το χρησιμοποιώ το βράδυ, γιατί εγώ το βράδυ κάνω πιο τούμπανο την περιποίησή μου. Και εννοείται, αντικαθιστάω το primer με τον ορό αυτό. Το νιώθω ρε παιδί μου ότι κάνει δουλειά στο πρόσωπό μου, πάρα πάρα πολύ καλό. Πριν πάω τώρα στα καλλιντικά τα δύο που έχω αγαπήσει, έχω να σου πω ότι έχω αγαπήσει αυτά εδώ πέρα, τα πινέλα από Magic Mood, τα οποία έχουν πάρα πάρα πολύ ωραία εμφάνιση μπορώ να σου πω, είναι rose gold. Και φυσικά αν τα θέλεις και εσύ, σου έχω διαγωνισμό στο Instagram, οπότε πήγαινε πάρε μέρος, θα λήξει σε λίγο. Λοιπόν, φανταστικά, πάρα πάρα πολύ ωραία μαλακιά τρίχα, τα έχω πως και πως, μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Αυτά. Πάμε τώρα στα καλλιντικά. Λοιπόν, ήστερα από ένα σεμινάριο και έτσι έκανα και upgrade στις γνώσεις μου, έχω να σου πω ότι αγάπησα τα κρεμικά, τα υγρά προϊόντα. Έτσι μπορώ να σου πω ότι ξεχώρισα αυτό εδώ πέρα το highlighter από Essence, το οποίο είναι το Insta Perfect, είναι ένα liquid highlighter το 20. Είναι φοβερή η απόχρωση, είναι έτσι ένα μπρονζέ προσκόνιο, κοκκινοπό κεραμιδί, αλλά είναι φανταστικό και αναδεικνύεται απίστευτα στις φωτογραφίες. Αφού βέβαια το βάλω αυτό, βάζω και πουδρένιο μετά. Είναι ένα φοβερό τυπάκι στο οποίο μπορείς να έχεις έντονα τις λάμψεις σου, αλλά σε βοηθάει πάρα πολύ. Παιδιά, δεν ξέρω, το έχω αγαπήσει, είναι κούτσικο, είναι πάρα πολύ βολικό, μπαίνει παντού, δεν έχω λόγια. Επόμενο προϊόν που θέλω να σου δείξω και είναι φθηνότατο στο σούπερ μάρκετ, έχω να σου πω για αυτούς τους δίσκους ντε μακιάζ. Όπως βλέπεις είναι το μεγάλο σχήμα οβάλ, καθαρίζει πάρα πολύ, εν τω μεταξύ κάνει και πολύ οικονομία από τα μικρά. Εγώ τα μικρά ουσιαστικά τα κυκλάκια τα βάζω μόνο για τη λοσιόν μου, δεν θέλω δηλαδή αυτό, γιατί είναι τζάμπα κόπος ρε παιδί μου. Άμα θέλεις να βγάλεις μεγάλη ποσότητα με το μισελέρ το νεράκι σου, νομίζω ότι είναι πολύ πράγμα, οπότε φανταστικά και είναι πάμφθινα. Τελευταίο προϊόν και καλύτερο, σου έχω αφήσει την παλέτα από Jaclyn Hill, τη Volume 2. Είναι αυτή εδώ πέρα. Λοιπόν, όπως γνωρίζεις είναι μία παλέτα με 24 χρώματα. Λοιπόν, την έχω ξεχωρίσει από τη Volume 2 γιατί πρώτα απ' όλα δεν κάνει patch, δεν αφήνει κομματάκια. Όποτε ξεβάφομαι, ξεβάφει κατευθείαν, όχι όπως η άλλη που έχει ποτίσει το χρώμα στο δέρμα σου. Και ειλικρινά, ενώ είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή με τα υπέρλαμπρα και ανοιξιάτικα και καλοκαιρινά χρώματα, η Volume 2 με ταλαιπωρεί πάρα πολύ στο ξεβάψιμο. Όμως αυτή έχω παρατηρήσει ότι είναι κάτι διαφορετικό, την έννοια ότι έχουν βέβαια πιο γήινες αποχρώσεις και θερμές, αλλά όπως βλέπεις έχει και τα μπλεδάκια, τα τερκουάζ, έχει και είναι καλύτερη. Όσον αφορά τώρα το μπλεντάρισμα, εγώ βασικά δεν δυσκολεύομαι ούτε στη μία ούτε στην άλλη για να σου πω ότι αυτή είναι η super 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 τέλεια. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, απλά το μόνο έτσι που μ' αρέσει περισσότερο αυτή είναι ότι δεν κάνει πάντζα, δεν κάθεται σκιά και ενώ προσπαθείς να τη βγάλεις. Και μ' αρέσουν βέβαια και οι αποχρώσεις. Αυτά ήταν τα αγαπημένα μου, αυτά ήθελα να σου δείξω και να τα μοιραστώ μαζί σας. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχνάτε να κάνετε like και subscribe στο κανάλι μου για να βλέπετε περισσότερα βίντεο. Μην ξεχνάτε να με ακολουθείτε στα social media και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super duper. Πολλά φιλάκια!